Με χειροπέδες και προορισμό κατάστημα κράτησης για δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων φυγαδεύτηκε από το δικαστικό Μέγαρο 66χρονος που εμπλέκεται στην αποκαλούμενη υπόθεση Κολονού της Κρήτης που σοκάρει την τοπική κοινωνία προκαλώντας αποτροπιασμό και αγανάκτηση. Ο κατηγορούμενος δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακρίτρια που προσπάθησαν να συλλέξουν στοιχεία από την απολογία του, η οποία όμως στάθηκε ουσιαστικά τηλεγραφική. Αρνήθηκε πεισματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης του 15χρονου αγοριού. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Επιμένει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα αποδιδόμενα από τις καταθέσεις του ανηλίκου. Ισχυρίζεται ότι όλα αυτά είναι πράγματι μια πλεκτάνη. Δίνει και κάποιες συγκεκριμένες διευκρινήσεις και εξηγήσεις γύρω από αυτό το θέμα της πλεκτάνης. Αλλά το σημαντικό είναι ότι παραμένει κάθετα, αδιαπραγμάτευτα, συζητητή, ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Την ίδια ώρα η συνήγορος της οικογένειας του παιδιού, κυρία Σομαρά, εξέφρασε την ανακούφιση των γονέων, καθώς πλέον ο 15χρονος μπορεί να νιώσει ασφάλεια και να προσπαθήσει με τη βοήθεια ειδικών να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Θέλω να σας μεταφέρω επίσης τις ευχαριστίες της οικογένειας προς όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γιατί έχετε τηρήσει απολύτως την επιθυμία της οικογένειας να μην δημοσιοποιηθούν στοιχεία ταυτοπροσωπίας του ανηλίκου, και αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, το να προστατευτεί ο ανήλικος και το να βρουν το θάρρος και ενδεχομένως άλλα θύματα του συγκεκριμένου δράση που πιθανολογεί ο ίδιος ο ανήλικος ότι υπάρχουν. Με πολίτες να αντιδρούν στη θέα του 66χρονου κατά την είσοδό του από την πλαϊνή πόρτα στο δικαστικό Μέγαρο, συνοδεύτηκε το πρωί η προσαγωγή του κατηγορουμένου. Το πρόσωπο πίσω από τη μάσκα και την κουκούλα συγκεντρώνει την οργή των πολιτών που παρακολουθούν με ανατριχίλα τις αποκαλύψεις. Στο σύντομο χρόνο που παρέμεινε έξω από το ανακριτικό γραφείο, πολίτες δεν έκρυβαν την αποστροφή τους για όσα αποκαλύπτονται για το βιασμό και τη μαστροπία σε βάρος ενός 11χρονου παιδιού. Δεν υπάρχει κανένα ψηφιακό είτε άλλο ίχνος που να τον συνδέει με την υπόθεση, ανέφερε ο συνηγορός του Διονύσης Βέρας, ο οποίος έκανε και πάλι λόγο για σκευωρία σε βάρος του 66χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αποδίδει τη σκευωρία, όπως χαρακτηρίζει τις κατηγορίες σε βάρος του, στην προηγούμενη υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί το Δεκέμβριο και αφορά σε κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού με ένα ανήλικο κορίτσι. Ότι δεν επιβεβαιώνεται η κατάθεση του ανηλίκου από κάποιο αποδεικτικό μέσο, είτε προσωπικό είτε κάποιο άλλο αντικειμενικό εύρημα, κάτι που να σε ένα μακροχρονικό διάστημα που φαίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να μην επιβεβαιώνεται από η κατάθεση του ανηλίκου. Δηλαδή φαίνεται να είναι μια κατάθεση στον αέρα. Η συνήγορος της οικογένειας του παιδιού επανέλαβε την παράκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να μην φοβηθεί να καταθέσει στις αρχές, ενώ νέα στοιχεία στην υπόθεση αναμένεται να προσθέσει η ταυτοποίηση των 29 χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι μέσα από τα προφίλ που είχαν στο Instagram έμπαιναν στις σελίδες γνωριμιών για να συνομιλήσουν με τον ανήλικο, να αποσπάσουν πορνογραφικό υλικό αλλά και να κλείσουν ραντεβού μαζί του στις περιπτώσεις που πρόκειται για ηρακλειώτες. Μπορώ να σας πω ότι ο ανήλικος αυτή τη στιγμή αισθάνεται πολύ πιο ασφαλής από τη στιγμή που οδηγείται ο κατηγορούμενος στην φυλακή, και πραγματικά η επιθυμία των γονέων είναι να μπορέσει η τοπική κοινωνία να μιλήσει και να μην φοβάται. Από τις λιγοστές πραγματικές φωτογραφίες στα επίμαχα προφίλ φαίνεται να εντοπίζεται ακόμη και άτομο που διαμένει στην ίδια περιοχή με την οικογένεια του παιδιού. Μέσα από τα προφίλ αυτά αναζητούνται και τα τουλάχιστον δύο άτομα που συνευρέθηκαν με τον ανήλικο μέσα σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα ακόμη και έξω από κατάστημα με παιδικά παιχνίδια. Επιπλέον, ο Διονύσης Βέρας ανέφερε ότι έχει ήδη καταθέσει αίτημα στην ανακρίτρια για επανάληψη της κατάθεσης του ανηλίκου ώστε να βιντεοσκοπηθεί. Η βιντεοσκόπηση προβλέπεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική, όπως διευκρινίζουν νομικοί κύκλοι, καθώς τα ανήλικα θύματα ανάλογων εγκλημάτων εξετάζονται για μία και μόνη φορά από την αστυνομία, ώστε να μην αναγκάζονται να καταθέσουν ενώπιον του δικαστηρίου.